τη επίσκεψη του Πρόεδρου τη Δημοκρατία στο Λίβανο. Περισσότερα θα μα πει ο Δημήτρη Χατζιωσήφ. Ο Δημοκρατικό Συναγερμό Μιχάλη θεωρεί πω η πρωτοβουλία τη κυβέρνηση να κινηθεί διπλωματικά προ το Λίβανο είναι προ τη σωστή κατεύθυνση. Τονίζει πω πρέπει ο στόχο τη κυβέρνηση να είναι αφενό η στήριξη του Λιβάνου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προ συγκράτηση των μεταναστευτικών ροών και αφετέρου η ενεργοποίηση τη διακρατική συμφωνία που επαναβεβαιώθηκε το 2020. Παράλληλα, καλή ενεργοποίηση όλων για να επιτευχθεί άμεση επανεξέταση του ειδικού καθεστώτο που για τη Συρία, κάτι ωστόσο, Μιχάλη, που είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δημοκρατικό Συναγερμό σημειώνει με νόημα πω το πρόβλημα δεν λύνεται ούτε με την υποτίμησή του, ούτε με έβιχα συνθήματα ή με απάνθρωπε και μυσαλόδοξε πολιτικέ, χωρί ωστόσο να ξεκαθαρίζει σε ποιου απευθύνεται. Εξάλλου, αύριο, ο Πρόεδρο του Κόμματο, Ανίτα Δημητρίου, θα παραχωρήσει η δημοσιογραφική διάσκεψη Μάλιστα. για το μεταναστευτικό, παραθέτοντα λεπτομερώ τι συζητήσει του Δημοκρατικού Συναγερμού. Την επίσκεψη του Πρόεδρου στο Λίβανο χαιρέτησε και η Δημοκρατική Παρατάξη Μιχάλη, η οποία τονίζει την ανάγκη όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πιο διεκτικητική και απαιτητική, ώστε να σταματήσουν οι μεταναστευτικέ ροέ από το Λίβανο ευχαριστούμε. Νέο διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα Κύπρου θα είναι.